Για πάμε στο Παντελή του Βαδασόπουλου, στο Ρόντινο. Να δούμε τι γίνεται και εκεί. Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Τι έχεις, Παντελή μου? Θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα για το τι γίνεται με την Όμικρον που είδα τώρα πρωί-πρωί. Η νυχτερινή ζωή, είπαμε, έχει κλείσει από τη Δευτέρα στη Γερμανία. Όμως το τελευταίο Σαββατοκύριακο υπήρχε νυχτερινή ζωή, ήταν τα κλαμπ ανοιχτά. Σε ένα κλαμπ, σε μια δισκοτέκ στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν, πάνω από το Αμβούργο, εκεί στη Βόρεια Γερμανία, ένας νεαρός με Όμικρον, σε πόσους μετέδωσε τη μετάλλαξη. Ένας. Όπως λένε εδώ τα στοιχεία των αρχών, ένας νεαρός μετέδωσε τη μετάλλαξη σε λίγες ώρες μέσα στο κλαμπ σε 840 άτομα. Τι λες? 840 άτομα μολύνθηκαν από ένα άνθρωπο σε ένα κλειστό νυχτερινό κέντρο. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Τα πρώτα κρούσματα πάλι στο Βερολίνο στην αρχή της πανδημίας ήταν πάλι σε κλαμπ. Ξεκίνησαν από ένα συγκεκριμένο κλαμπ. Εκεί ήταν τα πρώτα κρούσματα. Εκεί, στην αρχή της πανδημίας, ένα άτομο μόλυνε 30 μέσα σε ένα βράδυ. Έτσι. Ένας 30. Τώρα με την Όμικρον, ο ένας μολύνει σε ένα κλειστό χώρο, μπορεί να μολύνει μέχρι και 840 άτομα. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι. Και φεύγουν αυτά τα 840 άτομα. Κάντε πολύ μεγάλο. Τώρα, δηλαδή, μιλάμε μετά για μια τρελή εξάπλωση, έτσι. Ναι, ναι. Αδιανόητο. Τρελή εξάπλωση μετά. Νούμερο. Και όντως, στη Βόρεια Γερμανία υπάρχει πολύ μεγάλη εξάπλωση του κορονοϊού, της Όμικρον. Ενδιαφέρον είναι και η έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Οικονομικό Ινστιτούτο του Βερολίνου, που λέει ότι οι δύο κλάδοι που θα χτυπηθούν πολύ άγρια από την Όμικρον είναι η εστίαση και το λιανικό εμπόριο. Υπολογίζουν ζημιές για την εστίαση στη Γερμανία το μήνα 10 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα και στο λιανικό εμπόριο 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής η γερμανική κυβέρνηση έχει πληρώσει για τον κορονοϊό και την πανδημία, από την αρχή της πανδημίας μέχρι τώρα, οι απώλειες είναι 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τρελά ποσά, έτσι. Πολύ μεγάλα ποσά, ειδικά το ξέρουμε ότι η εστίαση θα έχει μεγάλες απώλειες, αλλά φαίνεται ότι η Όμικρον θα είναι ιδιαίτερα σκληρή. Να σας πω ότι υπάρχει μία αναστάτωση. Θα μείνουμε στο οικονομικό. Ένα λεπτό, αν μου επιτρέπεις, Παντελή, πάντως το γεγονός ότι και η Γερμανία πλήττεται από αυτό. Βεβαίως πλήττεται. Ναι, όχι, έχει σημασία για το πώς θα λειτουργήσει και στις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και σε ό,τι αφορά την ανοχή που πρέπει να δώσει και να δείξει. Δηλαδή, καλά είναι τα στοιχεία που μας λέει η Γερμανία, αλλά και στην Ελλάδα, σίγουρα, που δεν είναι η ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο, το πλήγμα είναι πολύ μεγάλο. Το συνολικό, ναι, συνολικό πακέτο στήριξης. Οι Bloomberg Economists έγραφαν πολύ δυσίωνα σενάρια και για την Ευρώπη αλλά και για όλον τον κόσμο. Το συνολικό πακέτο στήριξης στην Ελλάδα, παιδιά, είναι 44 δις. Ναι. Εδώ μιλάμε, συνεπώς, καλά το λέει, να πάει ο κύριος, πώς τον λένε, τον κύριο Γεράκη. Ο κύριος Γεράκη, μάλιστα. Λίτνερ. Ναι, ναι, αυτός ο κύριος. Μου έχει μείνει ο χαρακτηρισμός εμένα. Να πάει στις Βρυξέλλες και να πει, παιδιά, όλοι έχουμε πληγή, πρέπει να πάρουμε ανάσα, να δώσουμε ανάσα στο 22 και το 23. Είχε πει πριν λίγες μέρες ότι δεν μπορούμε από τώρα να συζητάμε για το τι θα γίνει με το Σύμφωνο Σταθερότητας, γιατί εδώ κεγόμαστε με την πανδημία. Να σου θυμίσω ότι στην αρχή της πανδημίας, μόνο για τη Lufthansa, για να στηρίξει την αεροπορική εταιρεία, το γερμανικό κράτος είχε δώσει 12 δις. Και 6 δις για την TUI, για τον τουρισμό, έτσι. Δηλαδή είχε δώσει με το καλημέρα σας 30 δις. Ναι, ναι. Απλώς να είναι κάτι σαφές ότι η πανδημία και αύριο, κυριολεκτό, με ένα κουμπί να σταματήσει, οι οικονομικές συνέπειες θα συνεχίσουν. Για παραπάνω. Και αύριο να σταματήσει, επειδή δεν υπάρχει τίποτα. Σωστά. Άρα ο σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από μια χαλάρωση. Πες το εκεί στο Λίτνερ, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Παντελή μας. Όχι. Να σε καλά. Δεν τέρμα. Νομίζω τελείωσε η εποχή που ξέραμε. Καλημέρα, Παντελή.